Των Αρμενίων λοιπόν, των Αράβων, των Κοπτών, ασπάζονται τον Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη, όπως άλλωστε προστάζει το εθνοτυπικό. Και θα το κάνουν μετά, έπειτα, για να τους δοθεί το Άγιο Φως. Αν δεν ασπαστούν το χέρι του Ορθόδοξου Πατριάρχη, δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν το Άγιο Φως, λένε τα προνόμια, αναφέρουν τα προνόμια από τα χέρια του. Τρεις φορές λοιπόν περιφέρεται γύρω από τον Πανάγιο Τάφο η Ιερή Λιτανία, και ο Πατριάρχης τώρα σε λίγο λοιπόν θα σταματήσει μπροστά στον Πανάγιο Τάφο. Πορεύονται. Και οι στιγμές αυτές είναι μοναδικές. Συγκλονιστική λοιπόν τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Είδαμε λοιπόν να βγάζει τα άνθια του, να είναι οι αρχές εκεί για να βλέπουμε από κοντά ότι όλα είναι όπως πρέπει. Και μπήκε λοιπόν στο εσωτερικό. Και από αυτή τη στιγμή και μετά λοιπόν περιμένουμε το Άγιο Φως να εξέλθει. Άλλονται οι καρδιές των Ορθοδόξων, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, από όπου και να μας παρακολουθείτε. Φτάσαμε στο θαύμα της αφής του Αγίου Φωτός και φέτος. Μια στιγμή λοιπόν που πάλλονται οι καρδιές όλων μας, ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης, με τη συνοδεία του, βλέπουμε τώρα ότι δίνει το φως τα πλήθη των προσκυνητών έξω από τον Ιερό Ναό, διασκορπίζονται κρατώντας τα χέρια αναμένα κεριά. Σε κάθε γωνιά της Ιερουσαλήμ θα φτάσει το Άγιο Φως με πυρσούς, το μεταφέρουν βιαστικά όπως βλέπετε και εσείς. Να λοιπόν η στιγμή που ανάβουν όλα. Δείτε πραγματικά ένα εντυπωσιακό πανοραμικό πλάνο από ψηλά από το Ιερό Κουβούκλιο λοιπόν. Να λοιπόν τα γαλαζόλευκες αυτές εκκλάμψεις που είδαμε και εμείς στις οθόνες μας. Όλα τα φώτα που ήταν σβησμένα στις εκκλησίες εκεί, στα διαχώματα και στα περίχωρα, ανάβουν από αυτή τη στιγμή.